Σήμερα από το πρωί δίνουμε δυναμικό παρόν σε αυτές τις εκλογές παροδία που πάνε να γίνουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου με μαφιόζικο τρόπο οι παρατάξεις Πάσχη και Δάκε πετάξαν έξω το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής συσπήρωσης για το φοβερό λόγο, γιατί ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου ήταν γιατρός και εξέταζε έναν ασθενή σε επίγον περιστατικό. Και αυτό για μισή ώρα, ενώ οι ίδιοι έχουν κάνει ένα σωρό παρατυπίες. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η ενωτική παράταξη εδώ πέρα στο νοσοκομείο, ενώ είπαμε και τους ζητήσαμε να απέχουν και αυτοί από αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, δεν έγινε στο σύνολό τους, αλλά πραγματικά δύο υποψήφοι που είχαν θέσει υποψηφιότητα πήραν πίσω τις υποψηφιότητες τους. Χαιρετίζουμε κάθε αγωνιστική κίνηση, χαιρετίζουμε πραγματικά και τις αποφάσεις όλες συμπαράστασης που έχουν πάρει τα νοσοκομεία και πολλά εργατικά σωματεία. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Πιστεύουμε ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει τελικά με εκλογές κανονικές, που σημαίνει ότι θα είναι μέσα η παράταξη, και βέβαια χαιρετίζουμε και όλους αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά είπανε και θα γυρίσουμε την πλάτη, και όντως γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη μαφιόζικη διαδικασία.